που έχετε στο διαδίκτυο. Βρίσκεται ο Σπύρος Χαριτάτος και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλης Δεμπέτης, τον οποίο καλωσορίζω και ευχαριστώ θερμά που ήρθατε, πρόεδρε. Καλημέρα σας σε όλους. Προσπαθώ και εγώ να αντιληφθώ αυτή τη δημοσκόπηση της Προράτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει δυνητική εκλογική επιρροή των κομμάτων. Με πιθανότητα, λέει, επιλογής ίση μεγαλύτερη του 50%. Στο σύνολο του ερωτηθέντου καταγράφεται ως εξής. Ως εξής καταγράφεται 28% για τη Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ 13%. 13%. Ναι, ναι. Αντί 13 ο Κουτσούμπας, θα ανέβει στον 7ο ουρανό. Δημοκρατική Συμπαράταξη 10, δυνητικά είναι όλα αυτά. Ποτάμι 9, Χρυσή Αυγή 8, Ένωση Κεντρέων 7. 7. Ναι. Πλεύση Ελευθερία 6, Ανταρσία 5, Λαϊκή Ένωτα 5, Αριστερά Έλληνες 3. Μάλιστα. Δεν τα κατέχω αυτά. Θέλω να τον πάρουμε τηλέφωνο, είναι αυτό που την έκανε. Κάτι να μας τα εξηγήσουν λίγο. Ποια εταιρεία είναι? Προράτα λέγεται. Είναι η δυνητική, δηλαδή δεν ξέρω τώρα το δυνητικό πώς μπορεί να καταγραφεί και τι μπορεί να σημαίνει στη διάθεση. Ενδεχόμενα. Τη κοινή γνώμη, έτσι πώς μπορεί αυτό. Και με ενδεχόμενα ρίχνει σε ανεβάσει κυβερνήσει. Είναι λίγο. Λοιπόν, έχετε εσεί τώρα που έχετε επαφέ με τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλάτε με ανθρώπου ΣΥΡΙΖΑ, με τον Πρωθυπουργό. Διατηρείτε επαφέ ακόμα. Με τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε και με. Όχι, και άλλο. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν το έχουμε ακούω συχνό αυτό. Έχετε επαφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Δεν έχω τίποτα, δεν είναι εχθρός μου. Οι μερικές των ιδεών του είναι εχθρικές προς εμένα. Μερικές των ιδεών του, δηλαδή για την ενισχυμένη αναλογική, ναι, που θέλει να κάνει το Μεσσία. Εγώ πιστεύω ότι ένας σωστός Μητσοτάκης τώρα θα έβαζε πλάτη σε μια οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό πιστεύω. Αυτό είναι το καθήκον του. Γιατί ο τόπος και ο λαός αυτό θέλει, ενότητα, για να ξεπεράσουμε τα μνημόνια. Δεν θέλει ένα μεσία καινούριο. Ο Τσίπρας ήρθε σαν μεσίας. Σκυλόβριζε όλους τους άλλους και ήρθε αυτός. Ναι. Και δεν έκανε τίποτα. Μούσκεμα τα έκανε. Το ίδιο θέλει και ο Μητσοτάκης. Να έρθει Βεζίρης στη θέση του Βεζίρη του σημερινού. Αυτά είναι λάθη. Σαν νέος άνθρωπος έπρεπε να δώσει το στίγμα της αλλαγής τακτικής στη Νέα Δημοκρατία. Όχι η εξουσιομανία, αλλά συνύπαρξη, συνένεση. Αυτό είναι το μήνυμα της εποχής. Σε αυτό διαφωνώ με τον Μητσοτάκη. Παρά να θέλει εκλογές για να έρθει αυτός με τη γεννηματά. Γιατί με τη γεννηματά θα έρθει, έτσι με ποιον άλλον. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αυτή η εικόνα συμμαχιών. Άμα πάρει 145 ο Μητσοτάκης και 10 η γεννηματά, αν μπει στη Βουλή. Ναι. Αυτοί οι δύο δεν θα συνεργαστούν. Ποιος άλλος? Δεν υπάρχει άλλο κόμμα. Γιατί οι άλλοι καημένοι στο ποτάμι έχουν μεγάλα προβλήματα. Καλό θα ήταν να μπουν στη Βουλή. Από ό,τι βλέπω έχουν φαγωμάρα. Μεταξύ τους λέτε? Ναι. Πολλοί λένε ότι έχει μεγαλύτερη δυναμική αυτή τη στιγμή η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τον Σταύρο Θουδωράκη. Μπαίνει δυναμικά στο. Φυσικό δεν είναι αυτό, γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαγγέλλεται την τρέλα. Δηλαδή επαγγέλλεται τη δραχμή, τη διαγραφή χρέους, ναι, την εύκολη λύση που αρέσει. Αρέσει αυτό, αν μπορούσε να είναι αληθινό. Η τρέλα πουλάει περισσότερο στην εποχή. Αν μπορεί να συμβεί και δεν το κάνουμε τότε. Επειδή δεν μπορεί να συμβεί, γι' αυτό τη λέω τρέλα. Αλλιώς θα έλεγα μια άλλη λύση. Επειδή όταν βγήκε, την άκουσα στο Sky εχθές, και είπε διαγραφή των πάντων, δεν αναγνωρίζει τίποτα. Ζούγκλα δηλαδή. Αυτό αρέσει σε κάποιο κόσμο που του έχουν κόψει μισθούς, συντάξεις. Τους αρέσει η τρέλα. Ήταν και η ρητορική του Αλέξη Τσίπρα όμως. Ναι, η ρητορική αυτή έχει οπαδούς. Γι' αυτό αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος, μέρος μικρό, μπορούσε να πάει δυνητικά, να η λέξη δυνητικά, στην Κωνσταντοπούλου ή στο Λαφαζάνη. Μπορούσε να πάει. Όμως και αυτοί που λένε μπράβο Ζωή, αυτά που λες να μην πληρώσουμε κανέναν, ξέρουν καλά ότι είναι ανεφάρμοστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα που βρεθήκαμε από κοντά. Ήθελα να σας πάρω και τις μέρες τηλέφωνο, αλλά λέω άφηστε. Ναι. Οπότε έρθει ο πρόεδρος, θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Όταν έδωσε πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ή 3, αν θυμάμαι καλά, σε μια κυριακάτικη εφημερίδα, ο κύριος Καμένος συνέντευξη. Και λέει: καλωσορίζουμε ευχαρίστως. Ως κυβερνητικό εταίρο, αν και εφόσον το θελήσει, τον κύριο Λεβέντη και την Ένωση Κεντρών. Προβοκάτσια πρέπει. Πόσο ειλικρινές πιστεύετε ότι ήταν στην τοποθέτησή του αυτή?
Όχι, μπορεί να το ήθελε ο Καμένος. Ο Καμένος μπορεί να αισθάνεται, να αισθάνεται άσχημα μόνος του να έχει όλο το βάρος. Σου λέει αύριο μπορεί να αποτύχουμε και να πάθουμε πατατράκ. Καλύτερα να έχουμε και ένα λεβέντι, επειδή με ξέρει έτσι, δύναμη μετριοπάθειας. Να έχουμε, δεν το πελέτε ψαρωτικά, υποκριτικά, για να δημιουργήσει εντυπώσει ότι. Και τότε ξέρετε τι γραφόταν και λέγονταν έτσι. Λέγανε τότε. Φεύγει ο Καμένος. Ο φόβος και ο τρόμος του Καμένου, και γι' αυτό λέει ο Ζολανές τον Αλέξη Τσίπρα, είναι το γεγονός ότι υπάρχει πάντα η λύση Βασίλη Λεβέντη και ένα κεντρό. Ποτέ δεν υπήρχε αυτή η λύση. Αυτή η λύση σας διαβεβαιώ, επειδή είσαι και φίλος μου, ποτέ δεν υπήρχε. Τώρα, γιατί ο Καμένος έκανε αυτή την κίνηση? Προφανώς για να ενισχύσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Καμένος είναι και εκ δεξιών εταίρος. Μην ξεχνάτε ότι επί χρόνια ήταν του Καραμαλίβου υπουργός. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να μου προσάψει εμένα ότι πάω με τον Τσίπρα. Βγήκε λοιπόν να το ενισχύσει αυτό. Όπως βρήκανε και ένα δικό μου που είπε ότι ο Λεβέντης πάει με τον Τσίπρα, άρα εγώ φεύγω. Τον κύριο Καλιάνο. Ναι, και εκείνος πήγε μετά. Στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν πήγα στο Τσίπρα, αλλά εκείνος πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα θέλω να πω ότι ο Καμένος αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ακριβώς το μυαλό του πώς λειτουργεί. Σαν εταίρος του Τσίπρα ή σαν ένα μέρος δεξιάς νοοτροπίας. Η δεξιά ήθελε εμένα να με χρεώσει στην αριστερά να με εξοντώσουν. Ναι. Ο Καμένος ενίσχυσε την άποψη αυτή. Κάνει γιατί επικοινώνησα εγώ, δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω τόσο καλά. Εγώ καλημέρα του λέω πάντα, με καλοσύνη, για να με καλέσει έτσι, χωρίς να έχει κανένα στοιχείο. Ότι επιθυμεί, ότι ναι, έχουν γίνει διαβουλεύσεις. Και αφού αν ρώταγε τον Τσίπρα, ναι, θα του έλεγε ο Τσίπρας, αποκλείεται ο Λεβέντη. Μήπως πυροδοτούσε έτσι όμως με αυτή τη στάση και αυτή τη θέση τα σενάρια περί διαβουλεύσεων Λεβέντη Τσίπρα. Ναι, αυτό λέω. Και αυτά τα σενάρια. Αυτά έπειτα τα σενάρια, επειδή εκπορεύονται από τη δεξιά. Ναι. Γι' αυτό λέω ο ρόλος Καμένου στην περίπτωση αυτή, τι ρόλος ήταν. Ήταν ρόλος ενσωματούμενος στο σχέδιο της δεξιάς. Να με παρουσιάσουν εμένα ως έτοιμο να εισέλθω στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν έκανε την ανάγκη την έκανε καλοσύνη και φιλότιμο. Σου λέει, ναι, να αποδομήσω το Λεβέντη. Κάνω μια μηνύα τώρα που έχω άδικο. Να αποδομήσω το Λεβέντη και να το παίξω και ανοιχτό και μεγάλο ψυχο στην κοινή γνώμη. Και ή δυνατόν και στον Αλέξη. Ναι. Που άλλα αλλά λέμε. Ένας πολιτικός εκτίθεται όταν κάνει τέτοια χωρίς να ξέρει την αληθινή διάθεση του άλλου. Εγώ λέει, δεν θα βγω να πω Καμένο. Πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία, αν δεν έχω μιλήσει μαζί του. Δεν θα εκτεθώ, γιατί είναι ένα άλλο κόμμα. Πώς θα βγω εγώ, καταλάβατε. Αυτός πώς βγαίνει και λέει ότι εγώ θα πάω στον Τσίπρα. Είχατε επικοινωνία μαζί του έκτοτε ή με τον Καμένο? Ναι. Όχι, δεν έχω. Με τον Καμένο καλημέρα μόνο λέω. Το συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Τσίπρα αυτό? Θα το έχουμε συζητήσει από αρχή, ότι δεν μπορώ να μπω στην κυβέρνηση εγώ ποτέ. Ναι, ενώ την... Να μην περιμένει από μένα τίποτε. Η παρέμβαση το καμένη, μόνο που μπορώ εγώ είναι να συζητάμε για την οικονομία, να συζητάμε περί του συντάγματος ενδεχομένως. Ναι, ξαναθέρω. Γιατί έχω κάνει μεγάλη μελέτη επί του συντάγματος. Επιθεμάτων δηλαδή τρέχουσας σημασίας μπορώ να βοηθήσω. Όπως θα τα συζητήσω και με τη Νέα Δημοκρατία. Για την παρέμβαση Καμένου δεν είχατε ποτέ την ευκαιρία να συζητήσετε. Καμία, αφού στο αεροπλάνο ήμουνα. Ή να σας το εξηγήσει στο αεροπλάνο ήμουνα και έγραφε μια εφημερίδα, φεύγει ο Καμένος, έρχεται ο Λεβέντης και μου λέει, γυναίκα μου, τι είναι αυτά. Λέω, τι να σου πω, ιδέα δεν έχω. Όταν διαβάσατε το πρωτοσέλιδο που έλεγε, ας έρθει ο Βασίλης Λεβέντης καλοδεχούμενος ως κυβερνητικός συντός από τον Πάνο Καμένο. Τι σκεφτήκατε εκεί? Δύο λύσεις είπα. Ή το είπε αγνά. Ότι θα ήταν καλό για την κυβέρνηση να πει κι άλλος ένας να την ενισχύσει. Μπορεί να είναι και αγνό. Ναι. Τελείως αγνό. Ναι, ναι. Ναι, δεν έχουμε αγίο κατάταξη αυτή την περίοδο. Ναι, δηλαδή να βλέπει μια αδυναμία στην κυβέρνηση και ότι θα ήταν στερέωση να έρθει κι άλλος ένας. Ή να ήταν βαλτός, σας λέω, για να ενισχύσει την άποψη ότι εγώ πάω με τον Τσίπρα. Μάλιστα. Που είναι μια εκστρατεία λάσπης εκ δεξιών.
Άρα αποδομώ εκ δεξιών το Λεβέντη για να είναι ικανή και να πει ότι έχω μια δημοσκοπική υπεροχή έναντι και του Καμένου και όλων. Να εξαντώσουμε το Λεβέντη. Εγώ πιθανότερη θεωρώ. Όταν με κοιτάει το διάδρομο, ναι, αλλά πιθανότερη, πιθανότερη πάντω θεωρώ την άποψη να φοβάται ο Καμένος μες στην κυβέρνηση που θα πάει το πράγμα και να ήθελε και ένα κεντρό κόμμα ως ενίσχυση. Εγώ τώρα έχετε δώσει, τώρα έχετε δώσει αν με ρωτάτε τι ποσοστά στο ύπουλο, δίνω μικρότερα ποσοστά. Πιο μεγάλα ποσοστά δίνω να έχουν φόβο ο Τσίπρας και ο Καμένος και να θέλανε μια ενίσχυση της κυβέρνησης. Επιστρέφω στην παρέα μας, Αλφα Νέου.